sería, sería espectacular. Sí, sí, sí. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh.
ξαναίνει κατεστήσει μας ο Θεός ημών, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας, τον αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθούν.
Χριστά και ουκήν εν ημίν αλλοντρίος. Ημείς, επί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί και ουκέ στην οέκ των πυρών με εξαιρούμενος. Ποιήσω και της αποστρέψει αυτό, που τον έχει Κύριος ο Θεός, πολιτούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφίας Σολομόντος Παντάρτος Παύλου. Σοφία πρόσκομαι. Γέρος και εχειρή Θεού και μου ποιούμιάστε αυτόν βάστον. Έδωσε ένα μακροζητένο φερμίς αυτόν αφρόνο τετάρτο και λογήσει κάπως και έξω σ' αυτόν και μόνο μπορεί εσύ είπα. Δε εσύ και μυρί. Και κανενός για τρόπο δεν μπορεί να σώσει και εκεί σε αυτόν Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα πεπευθέντες μεγάλα εμπεριεθυντήσονται ότι ο Θεός αφήρασε αυτούς και έβρενε αυτούς αξίους. Ως χρυσόνται τον ευκαιρίο δοκίμασε αυτούς και ως ολοκάρμα Αθανασίας προσεδέες αυτόν. Και εν καιρό επιστροφής αυτόν αναλάβουσι και ως πληθύρες εν καλά διαδραμούνται. Κρινούς σχέδες και κρατήσουν τη λαό και βασιλεύσει αυτόν τον Κύριο στους σώτες. Οι περιθώτες από αυτόν που νοήσουν συνεχίσουν και οι πιστοί εν αγάπη που εντούσουν αυτό ότι χάρης και έγκρος εν της ζωής αυτού και επισκοπή και της επιφυλής αυτού. Σοφία Σωμό.
και αφιερωτώνησαν την εξεκλησία στάνατη και τον επιτελούν την Αγία Λεωνιτάτη και προσφερόντα όρατα αυτά. Yeah.
και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη Ράμπνα πολύ ταύτης τους οίκους των προσφέρων των ψηφαδόρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών καταπάνοντας πιστούς δούλους του Αγίασον, ότι σίγα ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, συν το αγάπη σου καθήκε το Παναγίο και άγαθο, και ζωοποιός του πνεύμα τιμή και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Έπρεπε να περάσει από τα συνειστήρια
αποστάσεως. Έγινε το πρόβλημα στο οποίο στηρίζονται οι άνθρωποι προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της πορείας του παρόντος. Διότι, αδελφοί μου, πράγματι, η φθορά, η διαφθορά και η παραγμή είναι που έρχονται κάθε φορά να χτυπήσουν την πόρτα μας και να μας αποδρώσουν. Να μας κάνουν να πέσουμε κάπου όταν εμείς πορευόμαστε για τα ψηλά. Και τότε έρχεται αυτό το πρόβλημα το οποίο σήμερα γιορτάζουμε, ο Άγιος Αναστάσιος, όνομα και πράγμα, να μας θυμίσει τη φράση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ομοιεί τον ουκανίστα. Γιατί εν τέλει αυτή η πτώση και η υποδούλωση στη φορά της αμαρτίας και των παθών, αυτή η ανελευθερία είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος άνθρωπος μόνο με έναν τρόπο νικάται με την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μπορεί πολλές φορές να νομίζουμε ότι είμαστε ζωντανοί, όπως λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός είναι. Ή όπως και εκεί θυμόσαστε στην παραβολή του Ασώτου Θεού, όταν επιστρέφει ο άνθρωπος Υιός από την ασωτεία. Όταν επιστρέφει στο πατρικό σπίτι, έρχεται ο πατέρας και ομολογεί μια μεγάλη αλήθεια. Ο Υιός μου όπως νεκρός είναι και ανέζησε. Μα δεν ήταν νεκρός, ζωντανός ήταν και είχε πάει να ασωτεύσει. Όχι. Κατόπιν ήταν ζωντανός, βιολογικά ήταν ζωντανός. Είχε όμως ήδη πεθάνει. Και ήρθε η ώρα της αναστάσεως και της εξορπής στο πατρικό σπίτι. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Αυτή είναι η πρόοδος μέσα στην χριστιανική βιωτή. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει αυτό το μεγαλείο της αναστάσεως, το να μπορεί δηλαδή να ζήσει πνευματικά, διαρκώς να ανέρχεται, τότε μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι αναστάσεως όχι μόνο κακόδομα, αλλά και πράγμα που σημαίνει να είσαι αυτή την πτώση στην οποία κάποιες επιβρέθηκες και να παίρνεις δύναμη δια του Ιησού Χριστού για να νικήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Και πράγμα που ο Άγιος μας έδωσε τη ζωή του. Εις λεπτά πληθύστη γλούτου, κόπηκε μικρά κομμάτια και τον έπεσαν μέσα στη θάλασσα. Και έπρεξε βεβαίως ότι ο θαλμής αχρόνων τεχνάει και ρωτήθη κάπως εις έξως αυτού και αθμό μπορεί ασύνδημα. Όμως, αυτός βρίσκεται στην ειρήνη του Θεού. Είναι ο ζωντανός, ο πολιούχος του Ναπλίου, της πόλης, η οποία πάντοτε εμπνέει την αμυγή. Ούτε η φράγκη, ούτε η ενεδή, ούτε οι Τούρκοι μπόρεσαν εν τέλει να κάψουν τη δυναμική του Ναυτιλίου. Αυτός ο πολιούχος, ο Άγιος Αναστάσιος, είναι εν τέλει, θα έλεγε κανείς, συνώνυμος με τον άνθρωπο, κατ' ουσία. Διότι εδώ κανείς μπορεί να δει αυτή τη νίκη της δυνάμεως του Χριστού. Αν καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, τότε μπορούμε να γνώσουμε το μυστήριο στο οποίο κληθήκαμε σήμερα να συμμετάσχουμε. Να γιορτάσουμε έναν κεκτημημένο συμπολίτη εδώ, ο οποίος έχει φύγει από αιώνες, αλλά είναι παρόν ζωντανός. Διότι ο θάνατος δεν έχει καμία ισχύ στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο Αναστάσιος αυτό έλεγε και εμείς ερχόμαστε εδώ, το προσκυνάμε, του μιλάμε, του ζητάμε εκείνα τα οποία έχουμε ανάγκη. Κυρίως δεν είναι την δύναμη την οποία εκείνος είχε να μας δώσει και εμάς να νικήσουμε τους εαυτούς μας. Και ο Άγιος μας αποκρίνεται. Όμως οι πεταμένοι δεν μπορούν να αποκριθούν. Γιατί ο Άγιος Αναστάσιος εν τέλει δεν είναι πεταμένος. Γι' αυτό αποκρίνεται. Γι' αυτό ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Είναι ο πολιούχος του Ναυτιλίου και τον άνθρωπο του πάντα θα εμπνέει αυτή τη δύναμη του Αγίου Αναστασίου. Θα εμπνέει αυτή τη δύναμη ότι είναι το κέντρο πολλών ανθρώπων που οποίοι έρχονται εδώ να ζήσουν την ιστορία της δυνάμεως την οποία είχαν στην ψυχή τους ανέγραφη μορφώδηση χριστιανή. Και μπορούσαν να νικάνε κάθε μορφή υποδούλωση, γιατί ήξεραν να υπερβαίνουν σε αυτούς τους, να φέρουν από την πτώση και να έρχονται στην ανάσταση. Μη ομπλή τον ουκανίστατε. Σεβασμιότατε άγια ο κύριος, σεβασμιότατε συμπαγγελίσουμε σαν άγια ο κύριος. Ευχείτε αυτός ο πολιούχος του Ναυτιλίου, ο Άγιος Αναστάσιος, να γίνει ένα υπότιμο προσφύγης για εμάς. Ένα υπότιμα ώστε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας, να ζήσουμε σε αυτή τη διάσταση της δυνάμεως της Αναστάσεως, να έχουν πάντα τα λόγια του Θεού στα αυτιά μας. Έγινε ο καθένας και αν μας τον χρόνο μας. Αν αυτό έχουμε, τότε θα μπορέσουμε αφενός με να θυμάμαι τον Άγιο Αναστάσιο
όσο ο παρόν πύρο διαρκεί. Όμως θα έχουμε καρδιώσει κάτι πολύ σημαντικό. Μαζί με τον Άγιο Αναστάσιο να γίνουμε μέλη τη ζωή Ιωαννίου. Να γίνουμε μέλη τη δυνάμεω του Αναστάτου Ιησού Χριστού. Και όταν αυτό καρδιώσουμε, τότε θα έχουμε επανομήσει. Γιατί τον άπλο ποτέ δεν πέφτει. Γιατί τον άπλο μάλλον ακόμα για το μέσα ξανασηκώνεται. Γιατί τον άπλο αποτελεί την κοιτίδα τη προόδου. Γιατί τον άπλο είναι το κέντρο τη κοσμοπολίτικη τη ζωή. Γιατί τον άπλο αντέχει σε αυτά τα κύματα των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λιώσουν το ηθικό το οποίο εμπνέει. Αλλά έρχονται για να πάρουν αυτό το πλούτο που έχει αυτός ο τόπος. Και η ουσία του πλούτου ονομάζεται Αναστάσεως. Είναι αυτός ο οποίος σε μια περίοδο τόσος και παρακμής την τοποκρατία για τον συμπλανό παράδειγμα ότι μίζουν να είναι εκεί ο εκπομπός του. Είδε ο Θεός να χαρίζει σε όλους έτσι πολλά και περιμένα και ο Άγιος Αναστάσεως να έχει με τις πρεσβείες του Κύριος όπως το παράδειγμα του να μας δώσει και εμάς τη δύναμη της διάρκειας Αναστάσεως. Oh.
μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Ισπορά ελευθέστατα, Άγιος Θεός, Άγιος Υιός, Άγιος Θεός, 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 αλλά είσαι η μάσκα.